Γεια! 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 Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσουμε περίεργα gadgets για την κουζίνα. Και τώρα θα μου πεις, Κατερίνα, τι φάση. Τι φάση με τη ζωή σου. Είναι διάφορα περίεργα gadgets, τα οποία τα βλέπω κυρίως σε βιντεάκια στο Instagram. Είναι από τα πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι μέχρι τη στιγμή που τα αποκτάς, που εκεί καταλαβαίνεις ότι τελικά τα χρειαζόσουν. Π.χ. κόφτης μήλου, που με μια κίνηση κόβεται το μήλο και είναι έτοιμο. Μπορείς να το κάνεις και με το μαχαίρι, βέβαια αυτό. Απλά αυτό το γκατζετάκι σου κάνει εύκολη τη ζωή. Βέβαια αυτό θα το δούμε. Επίσης, όλα αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα τα έχω πάρει από το Wish, που γενικότερα δεν φημίζεται για την ποιότητα των προϊόντων. Και μάλιστα πολλές φορές οι φωτογραφίες που δείχνεις στο site απέχουν πολύ από το προϊόν που τελικά σου έρχεται. Οπότε αυτό το βίντεο είναι ένα μυστήριο. Εγώ πάντως έχω έρθει προετοιμασμένη. Έχω εδώ πέρα το ξύλο κουπής. Έχω πάρει διάφορα φρούτα, λαχανικά. Μέχρι και πεπόνι βρήκα. Για να μπορέσουμε να τεστάρουμε όλα αυτά που πήρα. Έχω εδώ πέρα επίσης και δεύτερη κάμερα. Γεια σας. Για να τα δείτε κι εσείς όλα από κοντά. Και αυτά. Ξεκινάμε. Δεν άνοιξα τα φώτα πίσω. Ένα λεπτάκι. Τέλεια. Επίσης έχουμε εδώ και την Κωνσταντίνα. Yeah. Που θα μου δίνει ένα-ένα τα πακετάκια. I want the first package. Όποιο θέλεις. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτι μαλακό. Εν τω μεταξύ έκανα να έρθουν 2-3 μήνες. Οπότε δεν θυμάμαι καν τι πήρα. Α, τέλεια! Ξεκινάμε έτσι με κάτι για την κουζίνα. Αυτό απλά πήρα γιατί μου άρεσε και νομίζω ότι το πήρα δωρεάν. Και πλήρωσα μόνο τα μεταφορικά. Να το δοκιμάσω. Τώρα θα γίνουν χάι τα μαλλιά μου. Είναι αυτό εδώ πέρα. Βέβαια με τα μαλλιά κάτω θα φαίνεται πιο ωραίο. Είναι κυρίως για το χειμώνα νομίζω, για να καλύψει έτσι τα αυτιά σου. Και είναι και κάπως σαν κορδέλα. Τι λέτε, ωραίο. Πάμε στο επόμενο που ελπίζω να είναι κάτι για την κουζίνα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που πήρα είναι κάτι πολύ περίεργο. Υποτίθεται το γυρνάς κάπως έτσι και κόβει καρότα, πατάτες, αγγούρια σε ένα ελικοειδές σχήμα και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο για να παρουσιάσεις το πιάτο σου. Πάω λίγο να το πλύνω και επιστρέφω για να το δοκιμάσω. Λοιπόν, θα πάρω αρχικά ένα καρότα. Ναι, καλά. Παιδιά, δεν περίμενα να λειτουργήσει. Ναι. Έχει κάνει μια τρύπα εδώ πέρα. Μισό να φάω λίγο. Λοιπόν, ενιαίο δεν βγαίνει. Κομματάκια είναι. Αλλά αν θέλεις το πλάι έτσι να στολίσεις το πιάτο σου ή αν θέλεις να κάνεις γεμιστό καρότο. Η Κωνσταντίνα γελάει. Όντως μου φαίνεται για καλή ιδέα. Να βάλεις κάτι, ξέρω εγώ, μέσα. Να βάλεις λίγο γιαούρτι, π.χ. Σος γιαούρτιου. Πάρα πολύ ωραίο. Σε αυτό εδώ, για το γεγονός ότι οκ, okay, δουλεύει, αλλά όχι και τέλεια, θα του βάλω ένα 7,5. Πάμε στο επόμενο. Α, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μηχανηματάκι. Το οποίο μοιάζει με συρραπτικό, αλλά δεν είναι. Υποτίθεται ότι κλείνει τις συσκευασίες. Αν για παράδειγμα έχεις ανοίξει ένα πακέτο γαριδάκια και δεν το έχεις φάει όλο, μπορείς να το κλείσεις κάπως έτσι. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το πακετάκι και πάμε να δούμε αν θα λειτουργήσει. Το πατάω κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Πώς υποτίθεται ότι λειτουργεί. Έχει εδώ πέρα και ένα μαγνήτη. Μήπως κάτι έχει εδώ μέσα. Α, θέλει μπαταρίες. Πες να έχω σε αυτό εδώ. Χαλάμε και το background. Ορίστε, μία. Οπα, δύο. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ναι, καλά! Λειτουργήσε! Δεν το πιστεύω. Το βλέπετε. Έκλεισε. Τέλειο! Σε αυτό βάζω 10. Μπορείς να κλείνεις τις συσκευασίες και να διατηρούνται τα φαγητά. Και είναι πάρα πολύ έξυπνο. Μ' άρεσε. 10. Επόμενο. Λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε να το πεις και πολύ μηχάνημα. Κάνει διάφορα πράγματα. Κάπως γυρνάει νομίζω αυτό. Α, είναι σπασμένο. Με τη μία πλευρά μπορείς να ξεκλουδίσεις διάφορα λαχανικά και φρούτα. Μισό να το πλύνω και αυτό. Ναι, δεν βολεύει και πάρα πολύ γιατί γυρνάει, κόβει, ξεκλουδίζει. Απλά δεν μπορείς να ασκήσεις και πολύ δύναμη. Έφυγε και μία λεπίδα. Σε αυτό θα βάλω 3. Επόμενο. Αυτό νομίζω ξέρω τι είναι. Είναι για να κόβεις το μήλο σου. Και κόβεται το μήλο. Απευθείας βγαίνει, δηλαδή το κοτσάνι και τα κουκούτσια μένουν εδώ στο κέντρο. Και κόβεται σε φέτες. Θα πλύνει και αυτό. Μακάρι να λειτουργεί. Πάμε. Τέλειο! Όντως έχει μείνει εδώ πέρα με το κοτσάνι και τα κουκούτσια. Και έχει κοπεί. Φτάσου. Θα του βάλω 9, μόνο και μόνο επειδή ήταν λίγο δύσκολο να το κόψεις. Το μήλο παίρνει 10 πάντως. Πολύ καλό. Επόμενο. Α, και αυτό θυμάμαι τι είναι. Υποτίθεται ότι σε βοηθά να ξεχωρίσεις το ασπράδι από τον κρόκο του αυγού. Χρειαζόμαστε ένα πω. Έχει εδώ πέρα και κουπί. Είναι πει ακριβώς εδώ. Α, πολύ καλό. Απλακία. Είναι βαρύ, γι' αυτό έπεσε. Μπορείς να το πάρεις μετά αν θέλεις κάπως έτσι. Με το βάρος και τη φόρα έτσι που έπεσε το αυγό,
Έπεσε και αυτό μέσα. Οπότε δεν. Σε αυτό θα βάλω 0. Γιατί δεν λειτουργήσε. Ελπίζω το επόμενο να λειτουργήσει. Προσπαθήσω έτσι. Α, το άνοιξα. Τι είναι όλα αυτά. Νόμιζα ότι πήρα μόνο ένα τέτοιο, αλλά τελικά πήρα 5. Με αυτά μπορείς να καθαρίσεις πιο εύκολα ένα πορτοκάλι. Τι υποτίθεται πρέπει να κάνεις τώρα. Α, ναι. Ναι, καλά. Τέλειο. Και ουσιαστικά έχει ανοίξει το πορτοκάλι. Τέλειο! Εντάξει, 10. Έχει εδώ πέρα αυτό εδώ που το κόβει. Και βολεύει έτσι, βάζει τα δάχτυλα εδώ. Και κόβεται πανεύκολα. Ας πάμε και λίγο πορτοκάλι. Έχω ενθουσιαστεί, χαίρομαι που είχε και πολλά μέσα. Ουσιαστικά με το μαχαίρι μπορεί να κόψει παραπάνω και να κοπεί και μέσα το πορτοκάλι. Ενώ αυτό κόβει ακριβώς τη φλούδα. Επόμενο, γιατί στο υπόλοιπο βίντεο θα μιλάω μόνο γι' αυτό. Το ότι θα ενθουσιαζόμουν τόσο πολύ για ένα καρπουζοκόφτη. Ποιος να το έλεγε. Πάω να το κλείσω αυτό. Υποτίθεται με αυτό εδώ πέρα λοιπόν ότι μπορείς να κόψεις πολύ εύκολα το καρπούζι έτσι πολύ ωραίο σε φέτες ή κάποιο πεπόνι. Εγώ επειδή δεν βρήκα καρπούζι έχω φέρει αυτό εδώ το πεπόνι. Θα το κόψω στη μέση με ένα μαχαίρι. Και τώρα λογικά το βάζω έτσι. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα στο πλάι. Ναι, αυτό εδώ πέρα δεν είναι φέτα πεπόνι, είναι ένα κομμάτι. Ίσως αν ήταν μεγαλύτερο το πεπόνι ή αν ήταν καρπούζι, μπορεί να κοβόταν κάπως καλύτερα. 5. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να πω Αντωνία, είναι αφιερωμένο σε εσένα. Και πάμε και στο τελευταίο πακετάκι. Το θυμάμαι. Ναι, βέβαια περίμενα να είναι λίγο μεγαλύτερο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι για να κάνεις pancakes σε σχήμα καρδούλας. Οπότε πάμε τώρα στην κουζίνα για να το δοκιμάσουμε. Πέρα λέει κιόλας ότι αντέχει μέχρι 240 βαθμούς Κελσίου. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είμαστε εντάξει. Έχω έτοιμο εδώ πέρα και το μείγμα. Βέβαια δεν ξέρω μετά πώς θα τα γυρίσω για να ψηθούν και από την άλλη. Θα ψηθούν τώρα από τη μία και βλέπουμε. Όχι. Ναι. Εντάξει, κάτι έγινε. Θα βάλω αν είναι πιο λίγο για να ψηθούν πιο γρήγορα. Α, ναι! Τέλεια! Αυτά βγήκαν καλύτερα. Έτοιμα! Τέλεια! Τα pancakes πάντως βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Οπότε βάζω και σε αυτό 10, γιατί μου άρεσε. Αυτά λοιπόν. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που είχα να σας δείξω. Που είχα να δοκιμάσω μάλλον. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να σας ξανακάνω ένα τέτοιο βίντεο. Είτε πάλι με διάφορα πράγματα για την κουζίνα ή με κάτι άλλο. Να πάρω πράγματα από μια άλλη κατηγορία από το Wish. Και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.